γυναίκες, εμείς μετράμε ανθρώπινες ζωές. Συναδέλφοι, συνάδελφοι, όλα αυτά που κάνει ο διευθυντής καταστήματος δεν δείχνουν τίποτα άλλο παρά το φόβο τους. Ας τους κάνουμε να φοβηθούν ακόμη περισσότερο. Η μόνη λύση για μας είναι η οργάνωσή μας. Η διεκδίκηση των δίκαιων αισθημάτων μας για να δουλεύουμε ως άνθρωποι τον 21ο αιώνα. Η εβδομάδα, σε αυτό εδώ το κατάστημα, σε ψήφισε ένας ακόμη εργαζόμενος κάτω από άθλιες συνθήκες εργασίας. Σε περίοδο καύσωνα, χωρίς κλιματισμό, εξαερισμό, με βάρη όλο το οκτάωρο και με φοβερή εντατικοποίηση, ο συνάδελφος δεν άντεξε και δεν γύρισε ζωντανό σπίτι του. Μια εβδομάδα μετά, οι συνθήκες αυτές παραμένουν ίδιες. Ακριβώς όπως τις αφήσαμε και πριν μια εβδομάδα. Παρόλα αυτά όμως κάτι έχει αλλάξει. Σήμερα στην παράσταση διαμαρτυρίας μας υποδέχθηκε η αστυνομία. Κάτι που συνεχίστηκε και μέσα στο κατάστημα, μόνο που το ρόλο εκεί τον ανέλαβε ο ίδιος ο διευθυντής του καταστήματος, λέγοντάς μας να αποχωρήσουμε γιατί ο χώρος είναι ιδιωτικός. Ένα έχουμε να του πούμε μόνο. Άξιος ο μισθός του. Αλλά θα έπρεπε να ντρέπεται. Θα έπρεπε να ντρέπεται να ξέρει ότι είναι συνένοχος σε καταστάσεις σαν και αυτές, οι οποίες γεννούν νεκρούς και θύματα. Ο Σύλλογος Υπαλλήλων Αθήνας, οι εργαζόμενοι στην εταιρεία, αλλά και σε άλλους και στον υπόλοιπο κλάδο του εμπορίου και στα σούπερ μάρκετ, ξέρουν πάρα πολύ καλά τι συμβαίνει. Πίσω από τις γυαλιστερές βιτρίνες, πίσω από τα καθαρά ράφια, δεν είναι μόνο αυτή η πραγματικότητα. Υπάρχει και ένας παράλληλος κόσμος. Ένας κόσμος που παράγει αυτά τα κέρδη, που παράγει τα ρεκόρ τζίρο που διαβάζουμε κάθε τρεις και λίγο σε εφημερίδες και στα κανάλια. Είναι ο κόσμος ο οποίος κάθε μέρα θρυνεί. Θρυνεί τόσο για τα μέλη της οικογένειάς του, για νεκρούς συναδέλφους, για ακροτηριασμένους όπως άλλος συνάδελφος στην ΙΤΕΑ, με ένα κατάλογο ο οποίος δεν έχει τέλος. Και δεν θα έχει τέλος αν οι ίδιοι εργαζόμενοι δεν κάνουν το βήμα να οργανωθούμε και να διεκδικήσουμε αυτά που πραγματικά μας αξίζουν. Δεν είναι δυνατόν 21ο αιώνα, σήμερα, να ζούμε με αυτές τις συνθήκες, να αμοιβόμαστε με αυτούς τους μισθούς και να αντιμετωπιζόμαστε με αυτές τις συμπεριφορές. Θα τα βρούμε μπροστά τους και πάρα πολύ σύντομα.